Πριν από μερικές μέρες, στο Γκντάνσκ της Πολωνίας, συνέβη το εξής. Πιο πολύ μπορεί να το ξέρετε από τις ειδήσεις. Ένας ανυποψίαστος δήμαρχος, καλός ή κακός δεν έχει σημασία, δολοφονήθηκε από έναν πολίτη. Δεχόταν και αυτός, ξέρετε, πολλά απειλητικά τηλεφωνήματα και γίνει κόλλα στη ζωή του. Μπροστά στα μάτια και των διελοπτικών φακών, σε μια εκδήλωση ανοιχτή, δολοφονήθηκε. Ξαναεπαναλαμβάνω. Πριν από μερικές μέρες στην Πολωνία, ένας δήμαρχος, ο δήμαρχος του Γκντάνσκ, δολοφονήθηκε από έναν πολίτη. Ήταν ένα σοκ σε όλη την πολιτεία, σε όλη την κοινωνία της Πολωνίας. Δεχόταν απειλητικά τηλεφωνήματα, όχι ιδιαίτερα πολλά. Βρέθηκε ένας άνθρωπος που είχε κάποια ψυχική διαταραχή και ερμήνευσε αυτά που γραφόντουσαν με το δικό του τρόπο. Θέλω εδώ να πω το εξής. Θέλω να πω καταρχήν ένα μπράβο στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, με την οποία μπορεί να με χωρίζει απίστευτη ιδεολογική διαφορά, αλλά τουλάχιστον είχε το θάρρος ευθαρσός να πάρει θέση σε αυτά που συνέβησαν και συνεχίζουν να συμβαίνουν με βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θέλω να τους πω ένα μπράβο γι' αυτό. Κρίμα όμως που θα περίμενα κυρίως από θεσμικά ανώτερα άτομα σε αυτό το Κοινοβούλιο να έχουν αυτή τη θέση. Η ένταση αυτή που καλλιεργείται. Και ακούω μάλιστα και κριτική ότι κάνατε τα ίδια. Εγώ να το δεχτώ. Λειτουργούμε εδώ με συμψηφισμό λαθών. Αν έκανε ίδια κάποιος, γιατί εγώ θυμάμαι ότι όταν έδιραν τον Κωστή το Χατζηδάκη, από τους πρώτους που αντέδρασαν θετικά ήμουν εγώ. Όταν είδα να προπυλακίστε σχεδόν με βίαιο τρόπο ο κύριος Δένδιας, εκεί ήμουνα. Ο πρώτος που αντέδρασα ήμουν εγώ. Είναι μερικά πράγματα που είναι πάνω και έξω από οποιαδήποτε πολιτική αντιπαράθεση. Η σιωπή εδώ δεν είναι κάτι πράγμα. Φεύγω από εδώ. Δεν θα ασχοληθώ άλλο, παρότι σαν άτομο έχω υποστεί τα πάνδυνα το τελευταίο καιρό. Σας λέω ευθαρσώς και ευθέως ότι δεν ζήτησα, δεν έχω και ούτε πρόκειται να ζητήσω αστυνομική βοήθεια. Παρ' όλα αυτά σας λέω ότι είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που είναι πρόθυμοι γιατί δεν έχουν την παιδεία, είναι φανατικοί, είναι παρορμητικοί να εκτελέσουν μηνύματα κάποιων που θρασίδηλοι τα στέλνουν βέβαια, αλλά κάποιοι άλλοι μπορούν να σκέφτονται διαφορετικά. Το κλείνω αυτό το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι με αυτές τις διώξεις θα μετριαστεί και έχει ήδη λίγο μετριαστεί. Πάμε στα σημερινά. Θέλω, φίλες και φίλοι, να θυμίσω ότι ένας δικός σας άνθρωπος, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, είναι υπέρ της συνθήκης των Πρεσπών. Αν δεν το ξέρετε, διαβάστε τις δηλώσεις του. Θέλω επίσης να επικαλεστώ τον Μιχάλη τον Σταθόπουλο, που τον θυμάμαι μόνο κέριμο, να παλεύει τότε για το θρήσκευμα στις ταυτότητες. Όλο του το κόμμα τον είχε εγκαταλείψει, όλοι τον είχαν εγκαταλείψει και πάλευε μόνος του. Τον άκουσα χτες, προχτές το βράδυ, με την ηρεμία που τον διακρίνει, με φοβερή επιχειρηματολογία, να μιλάει υπέρ της συνθήκης των Πρεσπών. Διάβασα με πολύ μεγάλο σεβασμό και προσοχή το άρθρο του κυρίου, θυμίστε μου το όνομα, του Μέρτζου, στην Καθημερινή. Και έμεινα έκπληκτος. Αυτός ο άνθρωπος ηγηθεί για ό,τι έχει σχέση με το μακεδονικό ζήτημα για δεκαετίες. Έμεινα έκπληκτος και χάρηκα. Άκουσα με πολύ μεγάλο σεβασμό το, κατά τη γνώμη μου, ένα φιλόσοφο επιστήμονα, τον Γιώργο τον Γραμματικάκη. Τον άκουγα με πάρα πολύ σεβασμό. Με πόσο πιστικότητα μίλαγε. Τι δεν κάνει να πηγαίνουμε πίσω, πρέπει να πάμε μπροστά. Χωρίς να μιλάει άσχημα για κανέναν, επειδή διαφωνούσε ή συμφωνούσε μαζί του. Η ίδια αίσθηση είχα όταν άκουσα το γιο του Κύρκου, τον Μίλτο τον Κύρκο. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ευρωβουλευτές του ποταμιού. Είναι άνθρωποι, πιστεύω, που έχουν αίσθηση της πραγματικότητας.
Και άκουσα επίσης το γιο ενός ατόμου που είχε γράψει ιστορία σε αυτό το κοινοβούλιο, το Μιχάλη του Παπαγιαννάκη, το Λευτέρη του Παπαγιαννάκη. Όλοι αυτοί, κατά τη γνώμη κάποιον, είναι προδότες, πρέπει κλπ. Έτσι είναι. Εγώ λέω πως δεν είναι έτσι. Καθόλου έτσι. Είναι λίγο φαϊνότονο και δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω εγώ ότι γίνεται ένας θόρυβος αντίστοιχος με την πραγματικότητα. Μια χώρα που παραπέει, στην κυριολεξία παραπέει, το 1 εκατομμύριο από τα 2 έχει φύγει γιατί υπάρχει φτώχεια. Μια χώρα που, αν διαβάσετε τα άρθρα του Στόγιαν Άντοφ, ήταν πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας των Πυρών επί Γκριγκόροφ. Έχει γράψει πολλά άρθρα. Ένας άνθρωπος που έχει επικρίνει τον Γκρούευσκι με τον πιο σκληρό τρόπο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επιχειρηματολογήσει κανείς άλλος. Ένας άνθρωπος ήταν πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας επί Γκριγκόροφ. Οπότε εμείς ήρθαμε μετά από 8 αιώνες εδώ. Σλαβική είναι η γλώσσα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση με τον Μεγαλέξατρο. Δεν έχουμε καμία βλέψη. Δεν μιλάμε για εθνότητα. Είναι πολύ εύκολο. Αν στο Google πατήσετε και διαβάσετε τι έλεγε ο Στόγιαν Άντοφ, θα τα δείτε όλα αυτά. Ποιος είναι γέννημα θρέμα εκεί, ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Βουλής αυτού του κράτους. Μπαίνει εδώ ένα ερώτημα. Όταν ο Κώστας ο Τσιμίτης, πραγματικά σας το λέω, έχω τα κείμενά του μπροστά, πάλευε για τη σύνθετη ονομασία. Όταν ο Κώστας ο Καραμαλής, η κυρία Μπακογιάννη, ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, παλεύανε στο Βουκουρέστι για αυτή την ονομασία και γίνεται ένα ερώτημα. Για αυτή τη μεταστροφή, πού οφείλεται? Είναι μόνο θέμα ψηφοθυρίας? Είναι και αυτό. Είναι μόνο θέμα, θέλω 2 λεπτά, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί είμαι στο μάτι του κυκλώνα εδώ και θέλω έτσι 2 λεπτά μόνο, δεν θέλω παραπάνω. Όχι παραπάνω από 2. Όχι. Είναι στο μάτι του κυκλώνα. Τι έγινε, γιατί αυτή η μεταστροφή, τι έγινε και αλλάξανε? Τόσοι σοβαροί άνθρωποι, χρόνια τώρα. Εγώ λέω ότι δεν είναι μόνο ψηφοθυρικοί οι λόγοι. Συγχωρήστε μου την προσέγγιση που θα κάνω. Και δεν είναι μόνο το μίσος, το αντισύριζα μένος που έχουν κάποιοι. Να το δικαιολογήσω κι αυτό. Είναι εθνικό θέμα. Δεν θυμάμαι να τόλμησε κανείς. Θυμάμαι τι έλεγε ο Μιχάλης ο Παπακοσταντίνου, δικός σας άνθρωπος. Θυμάμαι τι έλεγε ο ίδιος, ο Ευάγγελος ο Αδρεύτου του 59. Θα ήθελα εδώ να βάλω τη δικιά μου σφραγίδα, τη δικιά μου πινελιά σε κάτι. Επίκειται η έλευση των εισαγγελέων διαφθοράς στη Χάγη σε λίγο καιρό, όπου μαζί με συναδέλφους τους από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Eurojust, και κυρίως Αμερικάνους εισαγγελείς, θα χειριστούν πάλι τις καθυστερήσεις που γίνανε, αυτές που κατά τη γνώμη μου σωστά. Γιατί κάποιος πρέπει να μπει μπροστά και να κάνει κριτική στις καθυστερήσεις στη Χάγη. Το Πολίτικο, που είναι ένα πολύ προσεκτικό περιοδικό, έγραψε ότι οι εισαγγελέες διαφθοράς θα είναι μέσα στα 20 άτομα που θα παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο σε αυτά που θα συμβούνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα το 2019. Και ακόμα θέλω να θυμίσω ότι 2 τολμηροί εισαγγελείς μετά από 15 χρόνια από την συνέντευξη που είχε δώσει ο Ζωσεράν στη Le Monde Diplomatique, κίνησανε το θέμα. Και ενώ κάποιοι πάλι μίλαγαν για σκευωρίες, για ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, του τάφου σιωπή όταν παραπέμφθηκε ο Γιάννος Παπαντονίου, που το εύχομαι το τεκμήριο της αθότητας να του βγει θετικό. Σιωπή. Ενώ πριν 1,5 χρόνο, στην προανακριτική στη Βουλή, έχω μπροστά μου τα κείμενά τους. Τι θέλω να πω? Είναι η τελευταία προσπάθεια κάποιων να ρίξουν την κυβέρνηση και να τη ρίξουν πάση θυσία. Να μην φτάσουμε, να μην έχουμε αποτέλεσμα. Και δεν είναι μόνο τα 120 δις που είδε ο Γιώργος ο Σούρλας στην υγεία. Δεν είναι τα εξοπλιστικά. Δεν είναι τα 50 δις. Τέτοιο πάθος έπιασε όταν η Θάνου διορίστηκε στην καινούργια Επιτροπή Ανταγωνισμού, που ξέρουμε ότι μόνο τα καρτέλ των εργολάβων της μπύρας των καλλιτικών παίξανε και κερδίσανε πάνω από 50 δις. Είναι μια περιραίουσα.
ατμόσφαιρα των ανθρώπων που έβγαλαν τα χρήματα έξω, χρεοκόπησαν τη χώρα, έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη, όχι μόνο για τη Βουλή, για όλο το κράτος. Κάποιος από εμάς μας βλέπουν σαν παρήσακτους και δίνουν τα ρέστα τους. Κύριε Παπαχριστόπουλε, παρακαλώ, κλείστε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο, αλλά τελειώνω. Αφού δεν τους βγήκε τίποτα, δεν θέλω να τα ξαναθυμίσω, τις αξιολογήσεις, τα τεταρτά μνημόνια κλπ. Τελευταίο τους αποκουμπίνει οι πρέσπες. Πιστεύω ότι πραγματικά πιστεύουν αυτά που λένε. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Πιστεύω ότι μάλιστα δεν το πιστεύουν καθόλου. Ένα μόνο έχουν στο μυαλό τους. Πώς γρήγορα, όσο γίνεται χτες, να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Γιατί ξέρουν ότι λάθη μπορεί να έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και έχει κάνει. Ένα πράγμα δεν το έχει κάνει. Δημόσιο χρήμα δεν ακούμπησε, δεν την κρατάει κανείς. Και πιστεύω θα μπορούσε όλα αυτή η κυβέρνηση να κρυφτεί πίσω από ψήφο ανοχής. Έχει το θάρρος, αφού πήρε ψήφο εμπιστοσύνη στον προϋπολογισμό, φέρνει σήμερα ψήφο εμπιστοσύνη για δεύτερη φορά. Για να έχει το θάρρος, την περπατησιά να προχωρήσει και παραπέρα. Ό,τι και να γίνει, κάποιοι εδώ μέσα είμαστε αποφασισμένοι. Η χώρα θα επανέλθει στην κανονικότητα. Κρατήστε το, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει πάλι αυτή η χώρα. Να επανέλθει και ο κανονισμός στην κανονικότητα. Τελειώσαμε. Λοιπόν, να σας ενημερώσω.